πάλι. Να είσαι καλά, επαρχία. Χαίρομαι που σας βλέπω ξανά. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Είχαμε υποσχεθεί πριν από ένα μήνα που ήμασταν εδώ ξανά στο νησί. Θα ξανάρθουμε σύντομα. Δεν προλάβαμε να δούμε όλα τα θέματα. Είμαστε ήδη εδώ σήμερα. Θα είμαι στο νησί από σήμερα. Από χτες το βράδυ είμαι εδώ. Θα είμαι εδώ μέχρι το Σάββατο μεσημέρι. Έχω τις συναντήσεις ξεκινώντας από εσάς, βέβαια, έπαρχε. Θα δω και τον Δήμαρχο μετά. Και την ηγεσία θα δω λιμενικό, αστυνομία και πολλούς φίλους και κόσμο, ξενοδόχους, ένας ξενοδόχων, μεγάλη Αλία, παράκτη Αλία. Ιδιαίτερα με την Αλία που κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Η κυβέρνησή μας στάθηκε δίπλα στους ψαράδες, δίπλα στους αλείς και στη μεγάλη πελαγίση αλλά και στην παράκτη Αλία. Τους στηρίζουμε με έργο που κάναμε και με νόμους που ψηφίσαμε για να ενισχυθούν και είναι σημαντικό αυτό. Και επίσης να σας ενημερώσω, έπαρχε, ότι έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε ένα επιπλέον πλοίο στο νησί. Από σήμερα για δύο φορές την εβδομάδα θα έρχεται ο Σταυρός, ο οποίος θα ενώσει την Κάλυμνο, θα μένει δύο βράδια στην Κάλυμνο, Δευτέρες και Πέμπτες. Θα μένει εδώ και θα ενώσει την Κάλυμνο με τα υπόλοιπα νησιά μας. Τη Ρόδο, την Κό, τη Ρόδο, τα μικρά νησιά, Νήσιρο, Χάλκι και βέβαια και θα φτάνει μέχρι το Κασελόρισο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, στην ακτοπλοεία η κυβέρνησή μας είναι πρώτη φορά που κάνει τόσα πολλά πράγματα. Στηρίζουμε τα νησιά μας, στηρίζουμε τον κόσμο που μένει σε αυτά και παλεύουμε για αυτούς. Πολύ ωραία. Σας καλωσορίζουμε πάλι στο επαρχείο μας. Όντως πριν από 20 μέρες ήταν εδώ. Ήταν γρήγορο το ταξίδι. Τώρα με την αύξηση αυτή, από ό,τι είπατε, θα μείνετε 2-3 μέρες. Μπορείτε να δείτε τα πράγματα καλύτερα. Εμείς είμαστε εδώ και καλές ειδήσεις μας φέρνετε. Και επειδή είμαστε και εν αναμονή των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την νησιωτική πολιτική, νομίζω τα γνωρίζετε κι εσείς, μπορούμε να κάνουμε και μία κουβέντα πάνω σε αυτό. Είμαστε η κατεξοχήν νησιωτική επαρχία της χώρας. Μετά την πανδημία, όπως ξέρετε, έχουν μείνει κάποια πράγματα πίσω. Άρα ήρθε η ώρα, νομίζω, να τα τρέξουμε όλα αυτά και με τη βοήθεια τη δική σας θα μπορέσουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε. Για μία ακόμα φορά σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο επαρχείο μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου και τιμή μου να είμαι κοντά σας και στις κουβέντες που κάνουμε μαζί, να πληροφορούμε, να ενημερώνουμε. Να πω ότι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία που έχουμε, πολλά θέματα της επαρχίας του επαρχείου και της επαρχίας Καλύμνου, της Καλύμνου και των υπόλοιπων νησιών τα τρέχουμε. Δίνουμε λύση σε καθημερινά ζητήματα και εγώ και οι συνάδελφοί μου παλεύουμε, αγωνιζόμαστε. Και εσείς, σαν έπαρχος, αλλά και η περιφέρεια του Αιγαίου και η περιφέρεια κάνουν τεράστιο αγώνα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή όλοι. Να ξέρετε ότι καθημερινά γίνεται αγώνας, γιατί την πολυνησία που έχουμε στην περιφέρεια του Αιγαίου δεν την αντιλαμβάνονται, δεν την ξέρουν, δεν την γνωρίζουν, δεν αισθάνονται τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν. Η δικιά μας κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια είναι αυτή η οποία στάθηκε δίπλα στους νησιώτες, έχει δώσει πολλά στους νησιώτες και δίνει καθημερινά. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, γιατί είναι σημαντικό, εγώ στις ομιλίες μου και το τονίζω στις ομιλίες μου όλες στη Βουλή, αναφέρουμε πάντα στα νησιά μας και ιδιαίτερα αναφέρουμε σε θέματα που αφορούν την ζωή και την οικονομία των νησιών. Στις πρόσφατες 2 τελευταίες ομιλίες μου και ιδιαίτερα στην τελευταία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ζήτησα και με στοιχεία από τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, να προχωρήσει όσο πιο σύντομα γίνεται, αν δεν προλάβουμε στο 21 ή στο 22, τουλάχιστον για την Κάλυμνο και τα νησιά της επαρχίας Καλύμνου, να προχωρήσουμε τις μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, για λόγους πλέον ισοτιμίας και ισονομίας που πρέπει να έχουν οι κάτοικοι των νησιών της Καλύμνου, ιδιαίτερα λόγω του ότι βρίσκεται μεταξύ 2 νησιών που έχουν ήδη μειωμένους φορολογικούς συντελεστές λόγω του εμμανσιευτικού, ένα άλλο θέμα το οποίο δημιουργήθηκε πάλι από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία χάρισε τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ανέλυνε κυβέρνηση, η οποία εξαφάνισε τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές από τα νησιά μας. Ήταν η ανάσα, η ζωή της οικονομίας μας. Τι σας είπε ο κύριος Σταϊκούρας? Ο κύριος Σταϊκούρας, λοιπόν, αφού του έδωσα και τα στοιχεία, τα νούμερα τα οποία τα έχω, το έχω δείξει και το άρθρο που στην Ευρώπη είναι κατοχυρωμένο να υπάρχουν μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου. Του έδωσα και τα νούμερα τα οποία δεν είναι πάνω από 45 εκατομμύρια το χρόνο, με στοιχεία του 19, ξαναλέω του 19, που η οικονομία μας είναι σε άλλους ρυθμούς ανάπτυξης και σε άλλα ύψη. Του απόδειξα ότι είναι σημαντικό και έχει ανάγκη και αξία να γίνει αυτό σύντομα, γιατί το έχει ανάγκη η οικονομία της Καλύμνου και ο κόσμος που ζει σε αυτό το νησί και στα μικρά νησιά γύρω από την Κάλυμνο. Και με την ευκαιρία αυτή ζήτησα να το τραβήξουμε στα υπόλοιπα 12, ας αφήσουμε σε πρώτη φάση, αν δημιουργεί πρόβλημα, τη Ρόδο απ' έξω και σε μια δεύτερη φάση προχωράει και το νησί της Ρόδου. Αυτό για να ξέρουμε, να μιλάμε και να γνωρίζει ο κόσμος τους αγώνες που κάνουμε πραγματικά για τους ίδιους και για τους κατοίκους των νησιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά. Καλώς ορίσατε στο φιλόξενο Δημαρχείο.
Χαίρομαι, σας βλέπω, Δήμαρχε. Είχε αποσχεθεί πριν από 20 μέρες που ήμουν εδώ, ξανά θα τα πούμε σύντομα, γιατί ήταν πολύ βιαστικό καιρό το ταξίδι. Ήρθα σήμερα, θα είμαι στο νησί για 3 μέρες. Αυτό έχει ξεκίνησα, πολύ ενδιαφέρον. Ξεκίνησα, έκανα την πρώτη συνάντηση ως είδηση από το επαρχείο. Ήρθα μετά εσάς στον Δήμαρχο να σας δω να μιλήσουμε για τα θέματα που συζητάμε συνέχεια, για τα θέματα και τα ζητήματα της Καλύμνου. Και στη συνέχεια έχω τους θεσμούς να συνεχίσω, νοσοκομείο, λιμεναρχείο, υπηρεσίες. Και μετά, βέβαια, με φίλους στον κόσμο να συζητήσουμε, να δούμε τα θέματα, να πάρω την εικόνα από εσάς, να αναφοκουραστώ και από το λαό κάτω τον κόσμο, να πάρω και από εκεί τα μηνύματα, έτσι ώστε με τις λύσεις που θα μου δώσει και εσείς και ο έπαρχος και οι υπόλοιποι, να μπορέσω και εγώ στην Αθήνα να τα μεταφέρω τα ζητήματα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να έχουμε σύντομα λύσεις σε αυτά τα οποία ακόμα μας προβληματίζουν και μας αφοράνε όλους μας. Ήθελα να πω ότι είναι μια πανέμορφη Κάλυμνος, στο νησί είναι πανέμορφο, ζωντανό, φωτεινό. Και νομίζω είναι και ελπιδοφόρα τα μηνύματα που έχουμε για τις αφίξεις, γιατί συζήτησα χθες το βράδυ, που είμαι από χθες το βράδυ αργά που ήρθα, βλέπω ότι υπάρχουν αφίξεις, κινείται καλά το κομμάτι τουριστικό. Ευχόμαστε να το κρατήσουμε αυτό και βέβαια θα το κρατήσουμε προσέχοντας όλοι, φορώντας τη μάσκα όπως κάνουμε και τώρα. Και βέβαια αυτό που λέμε όλοι και το φωνάζουμε είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή για να επανέλθουμε στην κανονικότητα, να υπάρχουν εμβολιασμοί. Όσο περισσότερο κόσμο εμβολιαστεί, είναι το μόνο φάρμακο, το μόνο αντίδοτο που έχουμε απέναντι σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, σε αυτήν την πανδημία που μας σύζει όλο τον πλανήτη μας. Είναι ένα θέμα το οποίο με τον εμβολιασμό το αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον τώρα. Και μάλιστα αυτό το που δείχνουν τα νούμερα είναι ότι στο 97% του κόσμου μπαίνει σε νοσοκομεία έναν εμβολιαστή, το 3% μόνο μπαίνει εμβολιασμένοι και μάλιστα το 3% βιώνουν όλοι χωρίς προβλήματα. Ένα μήνυμα αισιοδοξία είναι αυτό. Και γι' αυτό και μέσα τώρα ευκαιρία που σας είδα, Δήμαρχε, και ξέρω τον αγώνα που κάνετε κι εσείς, να πούμε σε όλο τον κόσμο που σας ακούει ότι είναι σημαντικό, αναγκαίο να προχωρήσουμε στους εμβολιασμούς και παράλληλα να προσέχουμε για να διαφυλάξουμε την κοινωνία μας και την οικονομία μας. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον βουλευτή, τον κύριο Παπά, που ήρθε στο νησί για 3 μέρες. Βλέπω τώρα ότι όλοι οι βουλευτές έρχονται ανά τριήμερο και αυτό είναι θετικό. Διότι αφού κράζονται τα προβλήματα της κοινωνίας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο προκειμένου να τα μεταφέρουν προς τα πάνω. Θα ξεκινήσω το καλωσόρισμα από το τελευταίο. Η πανδημία είναι μεταξύ μας. Εγώ στέλνω ένα μήνυμα σε όλους τους Καλύμνιους. Επειδή σε καθημερινή βάση παρακολουθώ τα νέα κρούσματα. Δεν είναι ανησυχητικά, όμως δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Στέλνω και συγχαρητήρια στον κόσμο, πραγματικά, για όταν αντιμετωπίθηκε το πρόβλημα στο νησί, το ξεπεράσαμε, το στηρίξαν όλοι και ξεπεράσαμε τα προβλήματα σε σημαντικό επίπεδο με τη δουλειά που κάναμε όλοι στο νησί. Κύριε βουλευτά, το επαρχείο, εσείς, η διοίκηση του νοσοκομείου, γιατροί, όλοι. Εμείς εδώ, την περίοδο του κορονοϊού, δώσαμε τα ρέστα μας και επειδή είπατε κάτι, εκφράζω το παράπονο μου ότι ήμουνα μόνος ως θεσμός που στην κυριολεξία, το γνωρίζουν οι έγκριτοι δημοσιογράφοι που είναι δίπλα μας, ήμουνα μόνος με τις υπηρεσίες του Δήμου, με τα οικονομικά του Δήμου που στηρίξαμε αυτή την ιστορία όλη. Τώρα, εγώ ξεκίνησα από αυτό για να πω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Το λέω αυτό γιατί παρακολουθώ τα κρούσματα στην Κάλυμνο μέρα με τη μέρα. Κάθε βράδυ έχω ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα συζητήσουμε μαζί, εγώ δεν θα πλατιάσω στην ενημέρωση. Είναι 2-3 θέματα αιχμής. Το ένα είναι ο ΦΠΑ. Χθες και στον κύριο Κόνσολα το είπαμε στεντόρια φωνή. Πήρατε την επιστολή μου. Θυμάστε. Όταν θα συζητούσατε την διάταξη νόμου για την μονιμοποίηση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά που έχουν τις δομές φιλοξενίας. Και είπα ότι η Κάλυμνος δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτή τη ρύθμιση, γιατί στην κυριολεξία καθημερινά εισβάλλουν κυρίως από την ΚΟ φορτηγά, νταλίκες και έχει διαλύσει το τοπικό εμπόριο. Είναι κραυγή αγωνίας του Δημάρχου και όλου του εμπορικού κόσμου της Καλύμνου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Είπα χθες, το επαναλαμβάνω και σε εσάς. Θα ζητήσω συνάντηση με τον κύριο Σταϊκούρα και θα με συνοδεύετε παράκληση θερμή όλοι οι βουλευτές. Κατ' εξαίρεση
γιατί εγώ κρατώ και τηρεί την θέση του κυρίου Πρωθυπουργού που είπε ότι θα το δούμε συνολικά για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο. Όμως, επειδή αυτό μπορεί να φάει χρόνο και η κάθε μέρα που περνά η Κάλυμνος, το τοπικό εμπόριο πεθαίνει. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και εδώ, επειδή εσείς έχετε δρόμους που μπορεί να περάσει τη φωνή σας με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, πρέπει να το βάλετε πρώτο στην ατζέντα των ετοιμάτων του Δήμου. Το δεύτερο θέμα. Μολονότι η πληροφόρηση είναι πολύ θετική για την απόφαση της κυβέρνησης ότι εδώ θα ιδρυθεί η Σχολή Μηχανικών, εγώ θέλω να επισπευθεί αυτή η διαδικασία ώστε οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κτίριο το οποίο θα φιλοξενήσει αυτή την δομή να προλάβουμε ώστε του χρόνου να μπει η Σχολή Μηχανικών στα μηχανογραφικά του Υπουργείου προκειμένου να έχουμε τους πρώτους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών του χρόνου. Το 22, το 22, 22-23. Το έχουμε συνοδεί με τον Υπουργό, να ξέρετε. Θα μπορούσαμε βέβαια, αν θέλετε και τώρα, να κανονίσουμε ένα ραντεβού 29-30 του μηνός, να πάμε στο Ναυτιλίας, να το οριστικοποιήσουμε. Εγώ είμαι ανοιχτός, εγώ είμαι ανοιχτός. Εγώ σας είπα ότι η ενημέρωση... Θα κανονίσουμε τον Υπουργό, να το κανονίσουμε τη συνάντηση αυτή άμεσα. Η ενημέρωση, κύριε Παπά, που έχω από τον Υπουργό, είναι ότι το θέμα είναι στην ολοκλήρωσή του και εκείνος έχει τις δικές του λογικές. Πότε θα το παρουσιάσει και πότε θα το εξαγγείλει. Όμως, ενημερώνω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα του καλυμνιακού λαού η Σχολή Πλοιάρχων να συμπληρωθεί με τη Σχολή Μηχανικών. Αυτά είναι δύο θέματα. Το υποθαλάσσιο πάρκο πλέον παίρνει το δρόμο του γιατί ανατίθενται οι μελέτες. Εκεί θα χρειαστεί η δική σας παρέμβαση στο να μειώσουμε τους χρόνους των εγκρίσεων, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και το τρίτο το οποίο θέλω να σας πω, το τέταρτο, είναι ότι έχω στείλει τρεις επιστολές στην χτιματολόγιο ΑΕ, γιατί ξεκίνησε η προανάκτηση στο χτιματολόγιο και υπάρχουν θέματα. Ζήτησα παράταση. Η χτιματολόγιο ΑΕ, εγώ σας λέω, το παλεύω εδώ και ένα μήνα, το ξέρουν τα μέσα. Όμως θέλω και τη δική σας παρέμβαση, γιατί είναι ένα κρίσιμο θέμα. Διότι μετά την προανάρτηση πάμε στο τελικό στάδιο και εκεί ή χάνεις ή κερδίζεις από την περιουσία σου. Να σταματήσουμε στα τέσσερα να δώσουμε απαντήσεις, γιατί βλέπω ότι το έχουμε ζωντανό, οπότε να προχωρήσουμε στις απαντήσεις. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε για τον πρώτο δήμαρχε ότι θα σας έλεγα ότι μάλλον δεν ακούσατε την τελευταία μου ομιλία στη Βουλή. Την παρακολούθησα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Την παρακολούθησα. Έτσι, okay. Όμως ο Δήμαρχος πρέπει... Όχι, όχι, ναι, δεν διαφωνώ, έχετε δίκιο. Απλά να πούμε λοιπόν, επειδή τα παρακολουθήσατε, θα πρέπει να πείτε και συγχαρητήρια λοιπόν στον βουλευτή, ο οποίος στη Βουλή μέσα έθεσε ζήτημα στον Υπουργό του Σταϊκούρα, ξεκάθαρο ότι πρέπει τώρα να προχωρήσουμε στη μείωση των ελαιστών στην Κάλυμνο, στα όμορα μικρά νησιά και ευρύτερα στο επαρχείο Καλύμνου, γιατί ιδιαίτερα για την Κάλυμνο το τόνισα, υπάρχει η ανισότητα, θα έλεγα, και δεν υπάρχει ισονομία και ισοτιμία με τη λογική το ότι τα δύο νησιά που γειτονεύουν με την Κάλυμνο, Οικός και Λέρος, έχουν μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, με αποτέλεσμα η οικονομία της Καλύμνου έχει τεράστιο πλέον πρόβλημα και ζήτημα. Και η οικονομία έχει σχέση με την κοινωνία και τον ιστό της κοινωνίας, ο οποίος άρχισε να διαταράσσεται. Ένα. Τώρα θα κάνουμε ένα. Περιμένετε. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι, ναι. Εγώ την τοποθέτησή σας την παρακολούθησα και χάρηκα, διότι ήταν σαφέστατη. Όμως, την κάνω δύο φορές το ξέρω, ο Δήμαρχος θα βγει και θα δώσει δημόσια συγχαρητήρια στο Γιάννη τον Παπά μετά την συνάντηση που θα έχουμε με τον Σταϊκούρα, που όπως είπα θα πάμε και οι τέσσερις μαζί για να ξεκαθαρίσει το θέμα με χρονοδιάγραμμα. Διότι η θέση σας ήταν άψογη. Εμένα με ενδιαφέρει σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, σε 20 μέρες να έρθει η νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι άλλο συζητήσετε, εμείς θα μας τα πείτε εσείς. Εντάξει. Κύριε Βουλευτή, τρεις μέρες θα είναι. Α, θα είστε εδώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Να είστε καλά. Εγώ ήθελα να πω λοιπόν ότι παλεύουμε όλοι μαζί. Ο Δήμαρχος αυτό το αίτημα του είναι δίκαιο και είναι αίτημα όλων των Καλυμνίων.
και έτοιμο όλων των ισιωτών μας. Εμείς το παλεύουμε όλοι μαζί για αυτό το θέμα. Να γνωρίζει για να ολοκληρώσω εδώ, επειδή υπάρχει βιασύνη, ότι πραγματικά ο Υπουργός δεσμεύτηκε, δεν μπορεί να το κάνει μέσα στο 21, από ό,τι μου είπε και από ό,τι μου είπε και στη Βουλή, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα είναι από τις πρώτες κινήσεις που θα γίνουν μέσα στο 22. Μπορεί να το δούμε και στο προβλήματο του 22. Μπορεί να το δούμε και στο προβλήματο του 22. Καλό θα ήταν, έχει δίκιο ο Δήμαρχος, να τον δεσμεύσουμε, να γνωρίζουμε την ημερομηνία που αυτό θα προχωρήσει. Αλλά να πούμε ότι, και είναι σημαντικό, αγαπητέ κύριε δημοσιογράφε, να πούμε ότι τα λεφτά, επειδή τα ελέγξαμε και τα ψάξαμε, είναι ελάχιστα. Είναι 45 εκατομμύρια για τα νησιά της Δωδεκανήσου, χωρίς Κοκελέρο, εκ των οποίων το 16 αφορούν τα υπόλοιπα νησιά πλην Ρόδο, 16,1 εκατομμύρια. Άρα αντιλαμβάνεις λοιπόν, ότι δεν ξέρουμε τα ποσά, ότι είναι ελάχιστα για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.